Ναι. Είχα ένα τρομερό ατύχημα. Ναι. Έχασα το κινητό μου. Έχω μέσα 5.000 τηλέφωνα περίπου. Ακούστε. Πρέπει με κάποιο τρόπο να ανακτηθούν. Να ανακτηθούν. Δεν τα έχεις backup αυτά. Δεν έχω backup. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που τους κάνω. Δεν έχω όλοι την πατάμε έτσι. Δεν έχουμε πάθει. Από χθες είμαι απελπισμένη. Όποιος ξέρει να μου επαναφέρει τις... Δεν μπορώ θέλω τίποτα άλλο. Μπορώ να σου θέλω πω εγώ. Μόνο τις επαφές μου. Μπορώ να σου πω εγώ. Ναι, δεν ένα γίνεται μέσα τώρα. Με τα καπνού. Πρέπει να το πας στο τηλέφωνο να μπας και φτιάχνω. Μπορώ να σου πω εγώ τώρα ταχύρυθμα. Εγώ ξέρω ότι από χθες είμαι μισός άνθρωπος χωρίς το κινητό και πρέπει να το κάνουμε ένα θέμα. Εγώ είμαι εδώ. Δεν έχω κινητό. Βρήκα ευτυχώς ο φίλος μου, ο καλός μου φίλος ο Γιάννης, τον ευχαριστώ από τη Λόλα, από την Αγία Παρασκευή μου έδωσε αυτό. Ναι. Και έχω βάλει μόνο την κάρτα SIM. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα μέσα στη SIM. Συγγνώμη, στην κάρτα SIM δεν έχεις τα τηλέφωνα. Δεν μπορούν να αποθηκευτούν πολλά, μου είπανε στην κάρτα SIM. Λοιπόν, εγώ τις έφερα σήμερα. Θέλω να σας πω τη ρόπιτα σκουρού που μας ζητούσε από χθες. Είναι πάνω στο γραφείο. Ναι. Θα σας περιμένει, μπάσου απαλύνουμε και το πόνο. Θέλω να μου φέρεις και ένα κινητό. 16 όμως να είναι. Για την μια που θα μπει στα έξοδα. Κάντε κάτι. Κάντε κάτι, είναι μισός άνθρωπος, θέλω να σας πω. Άμα στέλνετε τα μηνύματα, δεν τα βλέπει. Σε μένα θέλετε. Λοιπόν, και μην την πάρετε τηλέφωνο, γιατί την καλημέρα μας, την καλημέρα μας, καλό μήνα, παιδιά. Καλό μήνα να έχετε. Ναι, καλό μήνα. Υγεία, πάνω απ' όλα. Ένα σχόλιο δικό σας για αυτά που είδαμε χθες, Βαγγέλη Γιακουμή, πόσες φορές έχουμε καλύψει το ρεπορτάζ με τους εποχικούς πυροσβέστες. Θα σας πω. Εγώ ήμουνα νιώσει και γέρασα όταν πήγαινα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη για να καλύψω τις συνεντεύξεις των εκάστοτε πρωθυπουργών και με παίρνανε διάφοροι συνδικαλιστές τηλέφωνο, καλή τους ώρα. Από τους πυροσβέστες και μου λέγανε: σας παρακαλούμε, κύριε Γιακουμή, μπορείτε να ρωτήσετε για μας τι θα γίνει. Μιλάω τώρα για μία δεκαπενταετία πίσω τουλάχιστον. Ναι. Έτσι. Το πρόβλημα των ανθρώπων αυτών δεν έχει λυθεί ακόμα. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι αυτοί. Βέβαια, έρχεται από την πλευρά της η πολιτεία και λέει: αν εγώ υλοποιήσω αυτό που λένε, δηλαδή να κάνουμε μαζί τους 12 μήνες συμβάσεις, ναι, αποκτούν αμέσως εργασιακά δικαιώματα. Ναι. Και άρα. Γιατί δεν είναι εργαζόμενοι. Εργαζόμενοι είναι, ναι, αλλά δεν θέλουν να αποκτήσουν. Δεν μπορεί το καλοκαίρι να οποία... είναι ήρωες και μετά να είναι στα σύνταγια. Και μετά να του αντιμετωπίζει. Δεν μπορεί να είναι δύο ταξιδιών εργαζόμενοι. Συγγνώμη λίγο. Τώρα, αυτό είναι η εικόνα, να βάζει τα μάτα απέναντι στου εποχικού πυροσβέστε που το καλοκαίρι του χειροκροτεί και ζητά να επιχειρήσουν μαζί με το μόνιμο προσωπικό με κίνδυνο τη ζωή του. Γιατί είναι η δουλειά του βεβαίω οι άνθρωποι, το γνωρίζουν. Και να του ρίχνει χημικά μέσα στο Υπουργείο για να του αποθεί. Υπάρχει, λέει, μια απάντηση από τον επικεφαλή των αστυνομικών δυνάμεων. Μάλιστα, ότι τα χημικά ήταν πυροσβεστήρας, τον οποίο τον ανοίξαν οι πυροσβέστες. Δεν ήμουν εκεί, δεν ξέρω. Εγώ είδα κάτι γκλόπ όμως εκεί που πέρασε. Είδα κάτι γκλόπ στο Αράκι. Γκλόπ, το βλέπετε πως πάνε το κεφάλι. Δηλαδή τα δακρυγόνα είναι τα αυτά. Είναι από την άλλη πλευρά του Υπουργείου τώρα. Ότι αυτό που βλέπετε εκεί το θολό δεν είναι χημικά. Είναι κάποιος πυροσβεστήρας που χρησιμοποίησαν οι άνθρωποι. Βέβαια μπορούμε να δούμε και την άλλη πλευρά. Έτσι, γιατί κάποιοι, εντάξει, λογικό είναι να έχουν αγωνία για τις οικογένειές τους, ότι μπορεί να μείνουν στον δρόμο, ό,τι. Υπάρχουν όμως και ορισμένοι που μπορεί να θέλουν με αυτόν τον τρόπο να επισπεύσουν τις διαδικασίες. Ναι. Να βρεθούν δηλαδή στο επίκεντρο για να επισπευθούν οι διαδικασίες. Ξέρετε τώρα πώς είναι τα συνδικαλιστικά. Έτσι. Βέβαια έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Δεν μπορεί, όπως λέει και η Φόφη, το καλοκαίρι να τους λες ήρωες και να τους τιμάς και μετά από 5 μήνες να μην είναι ήρωες, να μην είναι τίποτα. Και να το πούμε πολύ απλά και να μην, και να μην χρησιμοποιήσουμε τη βαρύγδουπη έκφραση είναι ήρωες κτλ. Είναι άνθρωποι που κάνουν τη δουλειά τους και κάνουν μια πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Για πολύ περισσότερους μήνες από ότι στο παρελθόν, δηλαδή τώρα. Για την πυρική περίοδος έχει διευρυνθεί, όπως γνωρίζουμε όλοι. Και δουλεύουν ασταμάτητα ολόκληρα 24 ώρα, μην πω και μια εβδομάδα σερή. Μπορεί επίσης να έγινε λάθος από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και δεν αντιμετωπίστηκε σωστά το πρόβλημά τους, τα αιτήματα που είχαν θέσει. Αυτό δεν είναι άλοθη για τη σημερινή κυβέρνηση κατά την άποψή μου. Πρέπει να βρει μια λύση και η λύση να είναι ειλικρινής για όλο αυτό τον κόσμο. Σωστά απευθύνονται εκεί που πρέπει να απευθυνθούν για να ζητήσουν τα αιτήματά τους και σωστά και άλλα κόμματα καταθέτουν τους απόψεις τους. Σήμερα, σε λίγο, στις 11.30 νομίζω, 11.30 το μεσημέρι, αντιπροσωπεία των εποχικών πυροσβεστών, θα έχει συνάντηση και με τον κύριο Ανδρουλάκη στη Βουλή. Ναι. Χθες είχε πάει και στη συγκέντρωση και ο κύριος Κασελάκης. Ακριβώς. Έτσι, ο οποίος είπε και αυτό στα δικά του. Ναι, συγγνώμη όμως, την ρύθμιση αυτή την έχει ψηφίσει και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, μην γελιόμαστε τώρα, έτσι. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς, αυτό λέω. Ναι, αλλά όταν βλέπεις ότι αυτή η ρύθμιση δεν περπατάει, να το πούμε απλά, ναι, ψάχνεις να βρεις εγκαίρως λύση. Όχι μετά το καλοκαίρι, πριν από το καλοκαίρι. Όπως λένε οι επιστήμονες, να κάνω τώρα μια σύγκριση,
τέλος πάντων, που λένε ότι οι φωτιές σβήνονται το χειμώνα, εννοώντας ότι θα πρέπει να υπάρχει πρόληψη πριν αρχίσουν οι φωτιές. Έτσι και τα ζητήματα που αφορούν στους ανθρώπους αυτούς θα πρέπει να γίνονται νωρίτερα. Ο πρόεδρος της νομιλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νίκος Παπάς, εκεί στους πυροσβέστες. Νωρίτερα είδαμε και την κυρία Κωνσταντοπούλου. Οι πυροσβέστες δεν δίνουν έναν αγώνα μόνο για το δικό. Οι πυροσβέστες... Οι πυροσβέστες δεν δίνουν έναν αγώνα απλώς για το δικό τους ψωμί. Πάλι από την αρχή. Οι πυροσβέστες δεν δίνουν έναν αγώνα απλώς για το δικό τους ψωμί. Δίνουν έναν αγώνα για λογαριασμό όλων μας. Δίνουν έναν αγώνα για να έχει επάρκεια η πυροσβεστική μας, για να μπορεί να προστατεύει τις οικογένειες και τις περιουσίες όλων. Είμαστε στο πλάι τους. Είμαστε μαζί τους. Η κυβέρνηση πρέπει να ακούσει και να σταματήσει αυτό τον παραλογισμό. Είναι 2.500 άνθρωποι εκπαιδευμένοι, άνθρωποι πεπειραμένοι, που πρέπει να μονιμοποιηθούν. Η πυροσβεστική έχει 3.500 οργανικά κενά. Δεν μπορεί απάντηση στο αυτονόητο αίτημα να είναι η βία. Έρχομαι από τον Ευαγγελισμό. Συνάντησα ανθρώπους οι οποίοι δοκιμάζονται και έχουν πάρει την απόφαση να δοκιμάζουν την ακεραιότητά τους, τη σωματική και την υγεία τους, για να είμαστε όλοι εμείς ασφαλείς. Είναι ανήθικο και απαράδεκτο η οργανωμένη πολιτεία σε αυτούς τους ανθρώπους να απαντά με τη βία. Το ζήτημα πρέπει να λυθεί και να λυθεί σήμερα. Θα είμαστε και τώρα και αύριο στο πλευρό τους. Μάλιστα. Λοιπόν. Λοιπόν, ναι. Στον κύριο Παπά. Ναι. Δίκιο έχει, έτσι, αυτά που είπε. Αλλά εφόσον είναι δίπλα ο ΣΥΡΙΖΑ στους ανθρώπους αυτούς, γιατί δεν έριξε το πρόβλημα όταν είχε προϋπάρξει και επιδικών τους κυβερνήσεων. Την ρύθμιση αυτή. Την εξάμεινη είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν το αντιμετώπισα. Θέλω να πω λοιπόν. Ναι, επειδή ακούμε καλές δηλώσεις του κύριου Παπά και του κύριου Κασελάκη χτες. Ναι, όλων. Όταν ήταν το κρίσιμο το κομμάτι. Να κάνουν την αυτοκριτική του. Όταν ήταν το κρίσιμο κομμάτι, Νίκο μου. Ναι. Περί άλλων τριβάζουν. Τα δύσκολα είναι εκεί. Τότε. Όλοι όσοι έχουν την ευθύνη, βέβαια. Εκεί σε θέλω. Έτσι ακριβώς. Θα τους δει και ο κύριος Ανδρουλάκης. Θα τους δει και ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα, όπως είπε. Το θέμα είναι αυτό που γνωρίζουμε, είναι ότι θα τους δει ο κύριος Κικίλιας, αλλά νομίζω έχει δοθεί το ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα. Ναι. Θεωρώ ότι μετά από αυτή την εξέλιξη θα επισπευθεί. Θα πρέπει να επισπευθεί αυτό το ραντεβού για να αποκλιμακωθεί και η ένταση. Προφανώς δεν θα σταματήσουν εδώ τις κινητοποιήσεις τους. Το ραντεβού τους θέλουν να είναι με τον Υπουργό. Κοιτάξτε, δεν μπορούν να τις σταματήσουν, γιατί από τη στιγμή που υπάρχουν 17 συνάδελφοί τους τραυματίες, έτσι δεν μπορούν. 5 είναι, οι υπόλοιποι είναι αστυνομικοί. Εντάξει. Ενώ δηλαδή όταν υπάρχουν αυτοί οι τραυματίες, δεν μπορούν να κάνουν πίσω. Και άρα θα επιμείνουν. Ναι. Γι' αυτό και ενδεχομένως, όπως λέτε πολύ σωστά, να επισπευθεί αυτή. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, είμαστε το 2024 και βλέπουμε αυτές τις εικόνες. Στην εισαγωγικά πολιτισμένη, υποτίθεται, Ελλάδα μας, έτσι να σηκώνεται τον κλέπιο πάνω στο κεφάλι κατευθείαν. Κοιτάξτε, δεν τιμούν κανέναν και καμία αυτές οι εικόνες. Η βία, από όπου και αν προέρχεται, είναι βία. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε απέναντι στη βία. Τώρα αυτές εδώ οι εικόνες με τους αστυνομικούς. Εναντίον ενστόλου. Να δέρνουν παιδιώματα ασφαλείας. Εξέλιξη στη Βουλή Πολιτική. Κατερίνα Κανάκη. Καλή σου μέρα, Κατερίνα. Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, έχουμε το πρώτο ξεκάθαρο σχόλιο του Αλέξη Τσίπρα για τις εσωκομματικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Έμεσα βεβαίως μέσω των παρεμβάσεων του έχει αφήσει κάποιες αιχμές, έχει κάνει κάποια σχόλια, αλλά πρώτη φορά τόσο ξεκάθαρα δημοσίως σχολιάζει τα εσωκομματικά. Να σας πω ότι βρίσκεται από νωρίς το πρωί εδώ στη Βουλή, διότι υπάρχει μια ημερίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και με το που τελείωσε, όπως καταλαβαίνετε, η ημερίδα. Πήγαμε εμείς οι δημοσιογράφοι έξω από την αίθουσα της Γερουσίας, πέσαμε, τον πολιορκήσαμε και του ζητήσαμε ένα σχόλιο για όλα αυτά που συμβαίνει, για την κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τι μας απάντησε? Άστα, ας πούμε κάτι ευχάριστο τώρα. Είναι λοιπόν το λιτό, κλείνω όμως γεμάτο νόημα, σχόλιο του πρώην Πρωθυπουργού. Όταν λοιπόν το ρωτήσαμε να μας σχολιάσει τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε άστα, ας πούμε κάτι ευχάριστο.
Τώρα, από εκεί και πέρα να σας πω φαντάσου, ότι... Κατερίνα, πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα εκεί, έτσι. Ας να πούμε κάτι ευχαριστώ, ναι. Ήταν βέβαια χαμογελαστός, ήταν ευδιάθετος, αλλά όταν αρχίσαμε να το ρωτάμε για τα σωκοματικά, καταλαβαίνετε ότι άρχισε, έτσι, πήγε να φύγει, έκανε βέβαια κάποιο σχόλιο, το έκανε, οφείλω να το πω αυτό. Σε κάθε περίπτωση να σας πω ότι το ρωτήσαμε κάποια στιγμή σχολεία σε ένα δημοσιογράφος ότι διαισθανθήκαμε ότι ίσως έχει έρθει η ώρα να επιστρέψετε, κύριε Πρόεδρε, και απάντησε πάλι με νόημα ότι εγώ δεν έφυγα, εγώ είμαι εδώ. Και μάλιστα να σας πω ότι εμφανίστηκε προβληματισμένος, θα λέγαμε, με το επίπεδο του κοινοβουλευτικού διαλόγου λόγω του κατεκτηματισμού της αντιπολίτευσης. Ναι. Είπε ότι αισθάνομαι ότι έχει υποβαθμιστεί πάρα πολύ ο κοινοβουλευτικός διάλογος με τον κατεκτηματισμό, με τα πάρα πολλά κόμματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Και μάλιστα όταν συνάδελφος, όταν δημοσιογράφος ρώτησε τον Αλέξη Τσίπρα εάν θα βοηθούσε να αυξηθεί το όριο εισόδου στη Βουλή στο 5%, απάντησε ότι μπορεί και να ενισχύσει κάποιες δυνάμεις ενώντας προφανώς έτσι ακροδεξιές. Από εκεί και πέρα, νωρίτερα από την ομιλία του από το Βήμα της Γερουσίας, έκανε κριτική προς δύο κατευθύνσεις, τόσο προς την κυβέρνηση όσο και προς τη δικαστική εξουσία, ναι, λέγοντας ότι επιβάλλεται τόσο η εκτελεστική όσο και η δικαστική εξουσία να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων προκειμένου να έχουμε μια ισχυρή και όχι μια πάσχουσα δημοκρατία. Είχε κάνει ολόκληρη νωρίτερα κριτική. Συνέντευξη σας έδωσε, ακριβώς. Εστεκόμαστε πάντως στο σχόλιο όλο νόημα, ας πούμε κάτι ευχάριστο. Όταν θεωρεί ότι είναι τραγωδία, δηλαδή, αυτά που συμβαίνουν. Κατερίνα, θεωρεί ο κύριος Τσίπρας ότι είναι τραγωδία αυτά που συμβαίνουν. Είναι ένα δράμα. Είναι ωραία πράγματα, ναι. Ένα δράμα και σου λέει, ας πούμε, κάτι ευχάριστο τώρα. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε. Συνεχίζεις το ρεπορτάζ. Θα δούμε βεβαίως αναλυτικά τα όσα θα μας περιγράψει και στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων. Ας πούμε κάτι ευχάριστο, παιδιά. Ας πούμε και τίποτα ευχάριστο. Ας πούμε και τίποτα ευχάριστο. Πώς τα ακούσατε αυτά? Ναι, είναι... Είναι πάντως να ξεχνάει ότι είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Τσίπρας. Δεν είναι αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά παραμένει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δεν μπορεί παρά τα προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ να είναι και δικά του προβλήματα. Και να είναι και δικά του προβλήματα πολύ περισσότερο από τη στιγμή που ο ίδιος ήταν πρόεδρος και πρωθυπουργός αυτού του κόμματος. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι τίποτα δεν συμβαίνει ξαφνικά. Ναι. Κρατήστε το αυτό που λέει, γιατί είδα τη φωτογραφία αυτή με τον κύριο. Αυτή εδώ τη φωτογραφία με τον κύριο Παπανδρέου που βλέπουμε δίπλα-δίπλα, ναι, έτσι ευχάριστο το κλίμα. Δεν ξέρω αν χαργεντίζονται όπως χαργεντίζονται σε άλλες χώρους, αλλά σε γενικές γραμμές, εδώ βλέπουμε ένα ευχάριστο κλίμα. Πολλοί λέει είμαστε φόφιο. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Στο Ζάπιο ήταν αρκετοί πρώην πρωθυπουργοί, βλέπουμε εκεί. Ήταν και ο κύριος Παπαδήμος, ο κύριος Πικραμένος, ο κύριος Παπανδρέου και ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Σαμαράς από την άλλη πλευρά, ο κύριος Καραμαλής. Αυτή ήταν μια εκδήλωση για τη δημοκρατία. Στο Ζάπιο, βεβαίως ήταν και η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Σακελαροπούλου. Εκεί γενικώς υπήρχε πάρα πολύ καλό έτσι, και χαρούμενο κλίμα, θα έλεγα, το οποίο αποτυπώθηκε σε όλες τις φωτογραφίες χθες. Σε άλλες εκδηλώσεις. Σε αντίθεση με την αμηχανία, με εκείνα τα φευγαλαία βλέμματα. Συγγνώμη λίγο, μια εκτακτή είδηση. Γιώργος Μαρκόπουλος, Σοφία Ορφανού. Σοφία Ορφανού, με συγχωρείτε. Ναι. Έλα, Σοφία. Τι έγινε? Καλή σας ημέρα. Μόλις ενημερωθήκαμε από αστυνομικές μας πηγές ότι περίπου στις 10 και 20 το πρωί από το κέντρο υγείας Μαρκοπούλου μεταφέρεται στο Αγλαία Κυριακού ανήλικος με τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπήρξε διαπληκτισμός ατόμων που επέβαιναν σε δύο οχήματα και κάποιοι από τους δύο. Επανέλαβε λίγο, Σοφία, με συγχωρείς. Γιατί πάθηκε, ναι. Ναι, με ακούτε? Ναι, βεβαίως, έλα. Ναι, ουσιαστικά υπήρχε ένας διαπληκτισμός από ό,τι φαίνεται μεταξύ ατόμων και έχει τραυματιστεί ένα άτομο στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο διαπληκτισμός αυτός έγινε μεταξύ ατόμων. Δύο από αυτά μάλιστα επέβαιναν σε δύο διαφορετικά οχήματα και ένας από τους δύο έβγαλε το όπλο. Είναι οι πρώτες πληροφορίες που μαθαίνουμε. Το περιστατικό είναι 10 και 20. Δεν έχω καταλάβει. Σε κίνηση ήταν τα οχήματα, μας λες τώρα, και έβγαλε όπλο και πυροβόλησε και χτύπησε το τρίχρονο παιδάκι. Υπήρξε διαπληκτισμός ατόμων. Ναι. Δύο άτομα λοιπόν επέβαιναν σε ένα αυτοκίνητο και ένας από τους δύο έβγαλε όπλο. Σε λίγο θα μας ενημερώσεις και εσύ. Επικοινωνούμε και με το νοσοκομείο να δούμε αν έχει φτάσει το παιδί. Και μετά πάει στο παιδόν. Στο παιδόν. Θα επικοινωνήσουμε με το παιδόν να δούμε στην κατάσταση του παιδί. Είναι πολύ σοβαρή εξέλιξη αυτή η τελευταία. Ένα τρίχρονο παιδί με τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Τι έχει γίνει σήμερα? Αυτά στις 10 και 20 το πρωί. Στην περιοχή του Μαρκοπούλου. Λοιπόν, σε αντίθεση που λέγαμε σε άλλη εκδήλωση, ναι, που το κλίμα έτσι μπορεί να έδειχνε αμηχανό και ήταν αμηχανό. Μιλάτε για το Ίδρυμα Καραμαλή, έτσι. Στην συνάντηση που έγινε εκεί πέρα μπροστά στις κάμερες και στους φωτογράφους,
μια απλή και τυπική χειραψία. Με πιο ένθερμη, βέβαια. Του κύριου Μητσοτάκη και του κύριου Σαμαρά. Βέβαια. Ναι. Και του κύριου Καραμαλή. Εδώ είναι η χειραψία. Πιο ζεστή, έτσι τα λέγαμε, χειραψία του. Πολύ γρήγορο το πέρασμα του Κυριάκου Μητσοτάκη μπροστά από του δύο πρώην πρωθυπουργού. Και βέβαια υπήρχαν και οι ανώκρανοι ανάμεσά του. Ναι, βλέπουμε, υπήρχαν όντω. Υπήρχαν και οι ανώκρανοι, γιατί στα καθίσματα, στι σειρέ που καθίσανε, ενδιάμεσα ήταν άλλα πρόσωπα και έτσι δεν είχαν άμεση, θα λέγαμε, και κοντινή επαφή. Έτσι. Ωστόσο όμως και η φωτογραφία αποτυπώνει το κλίμα που υπάρχει ανάμεσα στους πρώην και τον ίν. Αν βλέπουμε εδώ τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Τραγάκη, με τον κύριο Καραμαλή εννοώ, τον κύριο Σαμαρά, μαζί με... Να, και εδώ η συνάντηση, η χειραψία αυτή των δύο, τα λένε, φαίνεται, τα λένε είναι πολύ πάρα πολύ, έτσι, πολύ ζεστή. Που έχουν ζεστή σχέση. Ναι. Ναι. Σαν να λέμε, θα τα πούμε στο... Γι' αυτό το γνωρίζαμε ότι έχουν καλή σχέση. Σαν να λέμε, θα τα πούμε μετά. Δεν έγινε κάτι παραπάνω από τη χθεσινή εκδήλωση σε σχέση με το κλίμα που υπάρχει μεταξύ του νυν πρωθυπουργού και των πρώην πρωθυπουργών. Φάνηκε αυτό. Δεν υπόθηκε κάτι. Εν τω μεταξύ, ο κεντρικός ομιλητής ήταν ο πρώην πρωθυπουργός, ο Μάριο Μόντι. Δεν μίλησε κάποιος άλλος. Δεν μίλησε κάποιος άλλος, άρα δεν υπήρχαν και κόντρες στον αέρα, λεκτικές κόντρες στον αέρα. Και τον Προκόπη Παυλόπουλο, τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας. Άδωνης Γεωργιάδης. Εδώ υπάρχουν τα πηγαδάκια από πίσω. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία μας.